Στο κόκκινο και σήμερα η ένταση στην Ιδωμένη με τους πρόσφυγες να φτάνουν ξανά ως το φράχτη. Αυτή τη φορά για να διαμαρτυρηθούν απλά στους Σκοπιανούς. Μετά τη βροχή των δακρυγόνων και των πλαστικών σφαιρών, οι μετανάστες και κυρίως μικρά παιδιά σήμερα μάζευαν ενθύμια ανάμεσα τους και ένα 9χρονο παιδί με εμφανέστατο τραύμα πάνω από το μάτι. Παρά το ότι οι Σκοπιανοί έδειξαν ότι δεν σέβονται ούτε τη ζωή μικρών παιδιών και σήμερα οι μετανάστες κατέλαβαν ένα παλιό βαγόνι, το γέμισαν με πέτρες και κινήθηκαν προς το φραγμό των ΜΑΤΣ στις Ράγες πριν την είσοδο στα Σκόπια. Δεν έλειψε η ένταση, ωστόσο οι ψυχραιμότεροι αυτή τη φορά επικράτησαν και έτσι δεν υπήρξαν επεισόδια. Είχαμε περισσότερα από 300 περιστατικά, εκ των οποίων τα 200 ήταν με αναπνευστικά προβλήματα. Πάνω από 30 παιδιά μεταξύ 5 και 15 χρονών είχαν αναπνευστικά προβλήματα. Τα ανοιχτά τραύματα, κοψίματα κτλ. Περισσότερους από 30 τραυματισμούς από πλαστικές σφαίρες, μεταξύ των οποίων ήταν και 3 παιδιά. Οι άνθρωποι σοκάρουν. 300 ανθρώπους τραυμάτισαν οι Σκοπιανοί και το χειρότερο είναι ότι είχαν σκοπό να προκαλέσουν τραύματα. Οι βολές τους ήταν ευθείες και τα αποτελέσματα. Το χτύπημα στο μάτι του μικρού παιδιού τα λέει όλα. Ευτυχώς το τραύμα λόγω της απόστασης είναι επιπόλαιο. Όμως, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι μετανάστες έπεφταν ο ένας μετά τον άλλο. Ήταν εκατοντάδες οι πλαστικές σφαίρες που έριξαν οι Σκοπιανοί και δεν στόχευαν μόνο εκείνους που πετούσαν πέτρες. These weapons, our children, our babies, ladies in camps, 500 meters away from their border. Οι Σκοπιανοί, περιγράφουν οι πρόσφυγες, τους σημάδευαν και τους χτυπούσαν στο κεφάλι. I want to see him. I'm coming to here to be just to be, not to stone, to shoot any stone, not listen to me and get up me and shoot. Is your hand broken? Yes, broken. Not one, two. Here and here. وأجل البوليس يعني ما كنا عاملين شيء وضربونا بالمسيل للدموع بعدين ضربونا برصاص مطاطي. Το σκηνικό σήμερα ευτυχώς άλλαξε. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες παρά την αρχική ένταση αποφάσισαν να διαδηλώσουν ειρηνικά. Ο Δήμαρχος Παιωνίας, ο κύριος Κουντενούδης, είναι εκεί μαζί με τον συνάδελφο, με τον Άρη τον Κουτσιούκη. Δήμαρχε, για πείτε μας τώρα, έχει καινούριο κάλεσμα αύριο, λέει, για να πάνε πάλι οι πρόσφυγες. Μα σας παρακαλώ πολύ. Σας είπα... Από ό,τι ακούμε, ναι. Από ό,τι ακούμε και πραγματικά, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Δηλαδή. Είναι ότι η τοπική κοινωνία πλέον έχει φτάσει στα όρια της. Αν υπάρξουν τέτοια κρούσματα, πραγματικά μπορεί να υπάρξουν και ακραίες καταστάσεις. Να είδαμε χθες τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Καταλαβαίνω ότι εννοείται θύματα. Για θύματα λοιπόν... μιλάτε. Ανοιχτά να μιλούμε. Δεν μπορώ να είμαι μάντης και προφήτης κάποιων κακών γεγονότων. Αυτό το λέω εδώ και καιρό, εδώ και καιρό το λέω. Πραγματικά δεν θέλω να το πιστεύω. Αλλά για άλλη μια φορά θα πω, ας αφήσουν πλέον την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Ναι. Ας αφήσουν αυτούς τους ανθρώπους που εδώ και 18 μήνες κάνουν άριστα τη δουλειά τους. Ναι. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι... Κύριε έχουν Δήμαρχε, εδώ την αγωνία τους και αν μη τι άλλο, δυο λεπτά κύριε Αβγελάτο, δυο λεπτά. Ολοκληρώστε. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν την αγωνία για τη σωματική τους ακεραιότητα. Σωστό είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει αυτό το συντεταγμένο κράτος που λέγεται Ελλάδα, αυτό το ευρωπαϊκό κράτος που λέγεται Ελλάδα, να εφαρμόσει τους κανόνες του. Οι φιλοξενούμενοι να σεβαστούν τους κανόνες. Γιατί... Δεν είναι αυτό που συμβαίνει, πραγματικά είναι ένα όνειρο απατηλό. Μάλιστα.
Ακούμε με πολύ προσοχή αυτά που λέτε, γιατί ένα ερώτημα γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι, όχι απλά επειδή έχει γίνει αυτό το οποίο έχει γίνει με την είσοδο των Σκοπιανών μέσα στο... ο κύριος Γκουντενούδης που γνωρίζει την περιοχή καλύτερα από όλους. Ήταν ή δεν ήταν μέσα στο ελληνικό έδαφος. Η Σκοπιανή αστυνομική χθες εννοεί η κυρία Σαρακέλη. Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι γνωρίζω, τα Σκοπιανά σειρματοπλέγματα είναι μέσα στο έδαφος των Σκοπιανών. Μπορεί να μπήκαν λίγο μέσα, αλλά ήταν μέσα σε δικό του έδαφος. Αυτό δεν έχει σημασία. Και οι σφαίρες που πέσανε στο Σκοπιανό έδαφος, στο ελληνικό έδαφος οι σφαίρες. Δεν υπήρξαν θύματα. Κοιτάξτε, δεν θα πάρουμε και το μυρογνωμόνιο για να δούμε ή το μέτρο για να δούμε πόσα μέτρα μπήκαν. Όχι, όχι, άλλο εδώ λέει. Να κοιτάξουμε 500 μέτρα μπήκανε με σφαίρες σε Σκοπιανό έδαφο. Ο κύριος είπε και κάτι άλλο. Κοιτάξτε, ότι θα πρέπει κοιτάξτε, να φύγουν οι άνθρωποι σιγά σιγά, να μην κάνουν κατάλληλα. Η διαμαρτυρία ήταν ότι δεν είναι ανθρωπιστική αυτό κυβέρνηση των Σκοπίων. Αυτό ήταν, κανένα αεροπλάνο, αυτό το ελικόπτερο ήταν τουρκικό. Έχει γίνει το σώσε. Και τους Σκοπιανούς αφήνουμε και να σβήνουν τις σφαίρες τους και να... Ναι, πάπα, έτσι είναι η κατάσταση. Και τι είπανε η διαμαρτυρία του κύριου Κουτζιά. Λέει ότι ναι, ο κύριος Κουτζιάς, ο κύριος πρόεδρος μου, ότι δεν είναι ανθρωπιστική κυβέρνηση. Γιατί τώρα αρχίζω και τώρα είναι ανθρωπιστική κυβέρνηση της Ελλάδος. Κάτι, η οποία κάνει την κριτική ότι είναι ανθρωπιστική. Και από την Ιδωμένη θα μεταφερθούμε στον Πειραιά, όπου σήμερα καταγράφεται μια τελείως διαφορετική εικόνα από τις προηγούμενες ημέρες. Πρόσφυγες λοιπόν επιβιβάζονται με τη θέλησή τους, όπως θα δείτε, κατά δεκάδες μάλιστα στα λεωφορεία, με προορισμό το νέο κέντρο φιλοξενίας στον Σκαραμαγκά. Πρόσφυγες έρχονται στα χέρια για μια θέση στο λεωφορείο που τους μεταφέρει από το λιμάνι του Πειραιά στο νέο κέντρο φιλοξενίας του Σκαραμαγκά. Όπου φύγει από τους πρόσφυγες του λιμανιού, μόλις κυκλοφόρησε από στόμα σε στόμα η πληροφορία πως το νέο κέντρο φιλοξενίας θα μείνουν σε οικίσκους και όχι σε σκηνές. 800 από τους 4.500 σύμφωνα με το σχεδιασμό θα φύγουν σήμερα από το λιμάνι. Σε κάθε λεωφορείο που παραλαμβάνει πρόσφυγες για το Σκαραμαγκά επικρατεί ένταση κατά την επιβίβαση. Είναι η αγωνία των προσφύγων μετά από ένα και πλέον μήνα να εγκαταλείψουν τις άθλιες συνθήκες στο λιμάνι. Ένας από αυτούς λέει ευχαριστώ με ένα φιλί στον επικεφαλής του λιμενικού. Very close to here. Αρχικά στο Σκαραμαγκά μετακινήθηκαν Κούρδοι της φυλής Γεζίδη με τους Σύρους πρόσφυγες να διαμαρτύρονται. Και ενώ στο πρώτο λεωφορείο που έφτασε εδώ στην Ε1 επιβιβάστηκαν πρόσφυγες από τη φυλή Γεζίδη, σε αυτό εδώ το δεύτερο λεωφορείο, όπως μπορείτε να δείτε, επιβιβάζονται πρόσφυγες από τη Συρία. Με στόχο να φτάσουν στο κέντρο φιλοξενίας στο Σκαραμαγκά. Όλοι θέλουν να πάρουν στο Σκαραμαγκά. Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο φιλοξενίας του Σκαραμαγκά εξαιτίας ενός σπασμένου αγωγού που προκάλεσε διακοπή στην υδροδότηση του καταβλισμού. Στη Μυτιλίνη, η επιτελάρχης της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγότη, μετέβει στο hotspot της Μόριας για να επιθεωρήσει τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα. Χωματουργικά έργα πραγματοποιούνται την ίδια στιγμή στη Χίο γύρω από το hotspot της Βιάλ για να αποτραπεί νέα προσπάθεια μαζικής απόδρασης. Πάμε τώρα στον Γιώργο Παππού που βρίσκεται στο Χίλτον, εκεί όπου περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, υποθέτουμε, ελπίζουμε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Μετά την χθεσινή ολονυχτία στην αρχή, Γιώργο, λέγαμε ότι πάμε για μια καινούργια απόψε, αλλά τελικά το ερώτημα είναι ποια συνάντηση αυτή τη στιγμή. Όχι, η συνάντηση ξεκίνησε. Α, ξεκίνησε. Ξεκίνησε, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση και ενώ ελπίζαμε ότι θα αποφύγουμε την ολονυχτία, νομίζω ότι θα μας βρει πάλι το ξημέρωμα. Ήταν να ξεκινήσει η σημερινή συνάντηση γύρω στις 3-4 ώρα το απόγευμα, 6 μάθαμε μετά, τελικά ξεκινήσαν 7,5 ώρα και μάλιστα ψάχνοντας αίθουσες, γιατί και στο υπόγειο και στο ισόγειο είναι κατηλημμένες από κάποιο συνέδριο διεθνούς εταιρείας. Τελικά βρήκαμε αίθουσες στον 8ο όροφο. Όλα αυτά την ώρα που η ελληνική πλευρά εμφανώς καίγεται να καταλήξει σε αυτά τα περιβόητα δύο κείμενα προσυμφωνίας, όπου όλες οι ελληνικές ενστάσεις θα αποτυπώνονται εντός παρενθέσεων, όσο το δυνατόν περισσότερα συμφωνηθέντα θέλουμε να αποτυπώνονται στο χαρτί, για να πάει ενισχυμένος ο κ. Τσακαλώτος στην Ουάσιγκτον, στη σύνοδο του IMF. Από την άλλη πλευρά, θα έλεγα ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών πηγαίνουν με τους ρυθμούς τους, χαλαρά.
Χθες είχαμε αλλεπάλληλες αναβολές στην ώρα έναρξης. Ζητήσαν περισσότερο χρόνο, κάτι ανάλογο έγινε και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από το διαδικαστικό, τα φώτα, η προσοχή στρέφεται στα βασικά αγκάθια, στα μεγάλα αγκάθια που παραμένουν για να επέλθει αυτή η προσυμφωνία. Το ένα είναι το δημοσιονομικό, παύλα φορολογικό, παύλα φορολόγιο. Το ελληνική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν συζητάει καν μείωση στο φορολογίο του πέρα από τις 9.000%. Η άλλη πλευρά επιμένει, εκτιμώ ότι θα μείνει ως αστερίσκος στη συμφωνία αυτό. Είναι το θέμα των κόκκινων δανείων, θα συζητηθεί αμέσως μετά, γύρω στις 8.30 η ώρα. Θα έλεγα ότι είναι το πιο δύσκολο πολιτικά θέμα, γιατί η κυβέρνηση είχε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Και επειδή δεν είναι νούμερα, δηλαδή να βγάλουμε κάτι εμείς, να βάλουμε κάτι εκείνοι για να βρουν κάπου στη μέση, αλλά είναι στην πραγματικότητα take it or leave it, όπως μας έλεγα χαρακτηριστικά. Είναι απόλυτα διατυπωμένο στο μνημόνιο, ή απελευθέρωση ή όχι. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει σε κάθε περίπτωση την προστασία στεγαστική πρώτη κατοικία ευπαθών οικοκυριών, έστω και μεταβατικό διάστημα, αλλά και κάτι παραπάνω. Μένει να δούμε αν θα το καταφέρει. Και βέβαια είναι και το μείζον θέμα των επικουρικών συντάξεων. Γύρω σε 9.30 ώρα περιμένουμε τον κύριο Κατρούγκαλο εδώ, όπου και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά λόγω τη πίεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.